Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Τυφυροδόπη. Στο πλαίσιο της διημερής περιοδίας του στη Θράκη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Χινάς, βρέθηκε στην έδρα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπη στην Κομωτινή, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο Αντώνη Γραβάνη και μέλη του Επιμελητηρίου, καθώς και εκπροσώπους οικονομικών επαγγελματιών φορέων της περιοχής. Στη συνέχεια, ακολούθησε τελετή αναχώρευσής του σε επίτιμο μέλος του Επιμελητηρίου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλώς ήρθατε στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Είναι μεγάλη μας τιμή και μόνο η επίσκεψή σας και φυσικά και ότι θα γίνετε και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης διατελεί από το Σάββατο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Χινάς. Η τελετή αναγόρευση σε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Στη συνέχεια ακολούθησε σύσκεψη με την παρουσία του βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νικόλαου Αγγελίδη, της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής Κικής Κωνσταντινίδου και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων του Νομού Ροδόπης Ανέστη Βαφιάδη, όπου κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων. Είναι μεγάλη τιμή για το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης και φυσικά για την επιχειρηματικότητα της Ροδόπης να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην έδρα του Επιμελητηρίου τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον οποίο θα ανακηρύξουμε και επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου μας. Είναι μια μεγάλη τιμή για το Επιμελητήριο και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε και εμείς να δείξουμε ότι εδώ, στην γωνία της Ευρώπης, στην άκρη της Ευρώπης, άλλωστε όπως είπατε και εσείς χθες, η Θράκη ήταν αδερφή της Ευρώπης στην ελληνική μυθολογία. Εδώ πέρα λοιπόν εμείς όχι μόνο ασπαζόμαστε, αλλά είμαστε και από τους καλύτερους πρεσβευτές των ευρωπαϊκών ιδανικών. Και να ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι εδώ, στη Θράκη μας, που πραγματικά είναι το απόλυτο παράδειγμα αυτού του τρόπου ζωής και αυτού φυσικά που και εσείς πρεσβεύετε. Και πάλι να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την Κομωτινή χωρίς αυτή τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ζώσας οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, ανθρώπους και επιχειρήσεις που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Θράκη, σε όλη την Ευρώπη, ανθρώπους όμως στους οποίους έρχομαι να δώσω το μήνυμα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Είπα και χτες το βράδυ στην ομιλία μου στους φορείς ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε στη διάθεσή μας τόσα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία από αυτά που θα έχουμε την επόμενη περίοδο. Εδώ τώρα η μεγάλη πρόκληση για την πραγματική οικονομία είναι ακριβώς να χτίσουμε τις αντοχές για το μέλλον. Να στηριχθούμε δηλαδή σε όλα όσα έχουμε και σε όλα όσα θα μας δώσει η Ευρώπη, αλλά να βεβαιωθούμε ότι οι επιχειρήσεις μας, ο ιστός, ο οικονομικός της περιοχής, θα έχει την ανθεκτικότητα για να μας κρατήσει σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Προσβλέπω στη συζήτησή μας και ευχαριστώ, φίλε Πρόεδρε, ιδιαίτερα για την τιμή να με ανακηρύξετε επίτιμο μέλος του επιμελητηρίου σας. Εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον πρώτη δόση στο νομό Ροδόπης έχει το 25,36% του πληθυσμού του νομού, σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παράλληλα, ο χάρτης αυτός, που ανανεώνεται εβδομαδιαία ανά περιφερειακή ενότητα, δείχνει και μια πτωτική τάση σε εμβολιασμούς για τη Ροδόπη. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαριτόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Χαριτόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Χαριτόπουλε, πού νομίζετε ότι οφείλετε, πού οφείλετε κατά την κρίση σας η πτωτική πορεία των εμβολιασμών στην περιφερειακή μας ενότητα? Πιστεύετε ότι οι περιστατικά θανάτων εμβολιασμένων συντέλεσαν σε αυτή την πτωτική πορεία? Δεν υπάρχουν εφάνατοι εμβολιασμένων στην περιφερειακή μας ενότητα, από όσο ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε να υπερνικήσουμε το εξής εμπόδιο. Έχουν εμβολιαστεί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύαν στον εμβολιασμό
Και έχουμε αρχίσει και συναντάμε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αμφιβάλλουν και αμφισβητούν τον εμβολιασμό. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω την εξής έκκληση. Όλοι εκείνοι οι συνάνθρωποι μας, αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι πάνω από την ηλικία τουλάχιστον των 50 ετών και είναι αυτοί τους οποίους ο κορονοϊός, άμα προσβάλλει, κινδυνεύουν από σοβαρές επιπλοκές. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν για τον εμβολιασμό τις οποιασδήποτε επιφυλάξεις, να βρουν εκείνο τον γιατρό τον οποίο έχουν εμπιστοσύνη, να προσέλθουν στο ιατρείο του και να συζητήσουν για τις προοπτικές του εμβολιασμού μαζί του. Να μην ενημερώνονται ούτε από ιστοσελίδες αμφίβολης ποιότητας και επιστημονικής γνώσης και ούτε και από άλλους γνωστούς τους ή φίλους τους. Σήμερα το Ισραήλ, αυτό θέλω να τονίσω, ανακοίνωσε 0 νέα κρούσματα κορονοϊού σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι αποτέλεσμα του εμβολιασμού, του μεγάλου ποσοστού εμβολιασμένων που έχει η χώρα. Ο εμβολιασμός είναι η μόνη μας ελπίδα για να αποφύγουμε ένα τέταρτο κύμα από τον Σεπτέμβριο στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν πρέπει να εμβολιαστούμε σε ένα ποσοστό πάνω από 70-80% και πρέπει όλοι όσοι είναι πάνω από 50 ετών να εμβολιαστούν, όλοι, χωρίς καμιά αντίρρηση. Κύριε Χαριτόπουλε, αυτό είναι και το επόμενό μου ερώτημα. Το κατά πόσο πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε σε τέταρτο κύμα από το Σεπτέμβρη και αν θα έχουμε lockdown και πού θα οφείλεται αυτό? Ένας βασικός παράγοντας θα είναι οι εμβολιασμοί που δεν γίνονται? Ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε ένα τέταρτο κύμα του κορονοϊού είναι μέσα στους επόμενους 3 μήνες μέχρι τέλος Αυγούστου να εμβολιάσουμε πάνω από 70% του πληθυσμού με πλήρη εμβολιασμό. Αυτό αν εξαιρέσουμε τις ηλικίες 0-18 ετών, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να εμβολιαστούν, εκτός αν κάποια παιδιά έχουν πολύ σοβαρά νοσήματα και κινδυνεύουν. Όλα τα άλλα παιδιά περνάνε πολύ ήπια τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν όλες οι ηλικίες πάνω από τους 18 πρέπει να εμβολιαστούν. Και ιδιαίτερα πρέπει να φτάσουμε σε ποσοστά εμβολιασμών κοντά στο 100% σε ηλικίες πάνω από των 50 ετών, που είναι αυτές οι ηλικίες οι οποίες προσβάλλονται σοβαρά από τον κορονοϊό και κινδυνεύουν να μπουν σε νοσοκομείο και στη συνέχεια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Κύριε Χαριτόπουλε, όσοι νόσησαν 1 ή 2 φορές υπό κορονοϊό πρέπει να εμβολιαστούν? Δεν απέκτησαν αντισώματα? Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό το πρόσφατο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο, δεν πρέπει να εμβολιαστούν. Πρέπει να εμβολιαστούν μετά 3 μήνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει από κορονοϊό το διάστημα 3-6 μηνών μπορούν να κάνουν μόνο μια δόση του εμβολίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό και έχουν περάσει 6 μήνες πρέπει να εμβολιαστούν κανονικά. Κύριε Χαριτόπουλε, έχουμε δει και το φαινόμενο πολίτες της περιοχής μας να επέλεξαν άλλη περιφερειακή ενότητα για να εμβολιαστούν με συγκεκριμένο εμβόλιο που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή. Η καταγραφή τους έγινε σε εκείνη την περιοχή και μπορεί η πτωτική αυτή ένδειξη να είναι γι' αυτό το λόγο? Δεν ξέρω σε ποια περιοχή έγινε η καταγραφή τους. Δεν έχει αυτό καμία σημασία για μένα. Ας εμβολιαστούν όλοι όπου επιθυμούν να εμβολιαστούν. Σημασία έχει να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα, το ποιο εμβόλιο θα επιλέξει ο καθένας μέσα σε όλο αυτό τον καταγισμό πληροφόρηση που γίνεται είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να κατευθύνω κανέναν. Ας επιλέξει κάποιο εμβόλιο και ας εμβολιαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας λειτουργούν αρκετά εμβολιαστικά κέντρα. Θα ήθελα να λειτουργήσει και ένα ακόμα στην ορεινή ζώνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργήσει ένα εμβολιαστικό κέντρο σήμερα στην ορεινή ζώνη για να μπορούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί να προσέρχονται πιο γρήγορα στο εμβολιαστικό κέντρο και να εμβολιάζονται. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν δεν λειτουργήσει δηλαδή, δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση από την ορεινή ζώνη στα εμβολιαστικά κέντρα της παιδιά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει και ένα εμβολιαστικό κέντρο. Κατά τα άλλα, υπάρχουν ένδειχα εμβολιαστικές γραμμές ονομοροδότης. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει μια εμβολιαστική γραμμή
όπου αισθάνεται πιο ασφαλής και να εμβολιαστεί. Είναι καλύτερα αυτά. Κύριε Καλλιτόπουλε, επιδημιολογικά πώς είναι η περιοχή μας? Επιδημιολογικά μας αυτή τη στιγμή καλά. Και πάλι επαναφέρω το προηγούμενο που έλεγα, που λέω ότι ό,τι άγχη και αβεβαιότητες έχει ο καθένας, μπορεί να βρει το γιατρό του που τον εμπιστεύεται και να τα συζητήσει μαζί του. Η περιοχή μας επιδημιολογικά είναι σχετικά καλά. Έχουμε μια ύφεση αυτή τη στιγμή του κορονοϊού που οφείλεται σε δύο πράγματα, και στο καλοκαίρι και όχι στους μεγάλους συγκροτισμούς σε κλειστούς χώρους, αλλά και στο ποσοστό των εμβολιασμένων που ήδη υπάρχει και δημιουργούν ένα ανάχωμα στην εξάπλωση του ιού. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαριτόπουλε. Ευχαριστώ και εγώ, και θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά έτσι τη μεγάλη σημασία οι άνω των 50 ετών να εμβολιαστούν. Ναι. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό σας βράδυ, ναι. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι παγκόσμια ημέρα η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτος. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά θα συνδεθούμε να συνομιλήσουμε με τον συνεκπρόσωπο των Οικολόγων Πράσινων, τον κύριο Δημήτρη Πολιτόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Πολιτόπουλε. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα θέλαμε το δικό σας μήνυμα για αυτή την ημέρα και να μας πείτε πώς τίμησαν οι Οικολόγοι Πράσινοι την ημέρα αυτή. Καταρχάς να πω ότι οι οικολόγοι κάνανε μια σειρά από εκδηλώσεις. Οι σημαντικότερες γίνανε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και οι οποίες έτυχαν και της αντίστοιχης προβολής. Όμως θα μου επιτρέψει να πω ότι πλέον δεν πρέπει να λέμε ημέρα περιβάλλοντος. Πρέπει κάθε μέρα να είναι ημέρα περιβάλλοντος. Διότι οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα και οι επιλογές που γίνονται από τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον για την Ευρώπη, δείχνουν ότι το περιβάλλον θα είναι στο κέντρο των διεργασιών όλων των κρατών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο, θα λέμε. Κύριε Πολιτόπουλε, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια κλιματικές αλλαγές και ασυνήθιστες μάλιστα για τις εκάστοτε περιοχές. Τι συντέλεσε σε αυτό? Κοιτάξτε, τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Το σημαντικότερο θα έλεγα ότι είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και είναι σημαντικό δυστυχώς ότι και η αύξηση του διοξιδίου που εκλείεται και διάφορες άλλες, πώς το λέμε, και οι διάφορες άλλες λοιπόν ρυπογόνες, αν θέλετε, ουσίες που εκλείονται στην ατμόσφαιρα, έχουν δημιουργήσει μία μεγάλη μεταστροφή και μία αύξηση της θερμοκρασίας. Αύξηση της θερμοκρασίας σημαίνει λιώσιμα των πάγων, σημαίνει λοιπόν επιπλέον αύξηση θερμοκρασίας, και με δεδομένο επίσης ότι όλες οι δραστηριότητες οι ανθρώπινες είναι πάντα εις βάρος της κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό ακριβώς απελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια τα μέτρα που θα ληφθούν από όλες τις κυβερνήσεις θα οδηγήσουν στην μείωση του φαινομένου και ελπίζουμε να σταματήσουμε την αύξηση θερμοκρασίας. Πραγματικά, αν δεν σταματήσει, θα είναι επικίνδυνη ακόμα και για απαράκτιες περιοχές και της Ελλάδος, θα λέμε. Να θυμίσουμε στους πολίτες πώς μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και με πολύ απλούς τρόπους, όπως με το να μην πετάνε σκουπίδια, να πετάνε τους καρπούς από τα φρούτα που καταναλώνουν, και φαντάζομαι θα έχετε να μας προτείνετε και αρκετούς άλλους. Κοιτάξτε, η προσπάθεια η οποία θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια θα αφορά ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Δηλαδή, θα είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα καταναλώνουμε, διαφορετικός ο τρόπος που θα παράγουμε, και πλέον το πάντρεμα μεταξύ οικονομίας και περιβάλλοντος θα είναι το ουσιαστικό αντικείμενο συζήτησης όλων των κρατών μελών. Ήδη οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι το τρίπτυχο περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία είναι αλληλένδετο πλέον, και πραγματικά η νέα γενιά θα δει πολύ μεγάλες αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης,
οι οποίες ευελπιστούμε να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, προς αυτή αγωνιζόμαστε, που σημαίνει μεγαλύτερη, αν θέλετε, κοινωνική ισορροπία, περισσότερη ευαισθητοποίηση προς τις ασθενέστερες τάξεις, κυρίως καλύτερες παροχές υπηρεσιών προς τις ασθενέστερες τάξεις. Σκεφτείτε ότι τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν οι πόροι που είναι πόροι προς την πράσινη μετάβαση στραφούν προς την θωράκιση όλων των σχολείων, των νοσοκομείων από φαινόμενα ψύχης θέρμανσης. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τα σχολεία αυτά και τα νοσοκομεία θα παρέχουν καλύτερες συνθήκες σε όλους αυτούς και στα παιδιά μας που θα βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους. Αυτές οι συνθήκες θα μειώσουν, αν θέλετε, και το κόστος λειτουργίας, άρα θα έχει μεγάλο όφελος η πολιτεία και θα μπορεί κάλλιστα με αυτούς τους πόρους να βοηθήσει σε ασθενέστερες τάξεις. Αυτό είναι ένα από τα σημεία. Ένα άλλο σημείο, ξέρετε, να πω ότι τα χρήματα που θα υπάρχουν τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και πραγματικά ελπίζουμε και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι επόμενες κυβερνήσεις να το αντιληφθούν έγκαιρα, ώστε να μην χάσουμε ένα ακόμα τρένο. Και εδώ κυριολεκτό, γιατί πιστεύουμε ότι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να αναπτυχθεί έντονα στην Ελλάδα είναι ο σιδηρόδρομος. Και όχι μόνο ο σιδηρόδρομος για άτομα, αλλά και ο εμπορικός σιδηρόδρομος, που θα μπορούσε να ενώσει όλα μας τα λιμάνια με την κεντρική Ευρώπη. Άρα το εμπόριο θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ πιο έντονα προς όφελος της οικονομίας. Και σκεφτείτε ότι το τρένο έχει πολύ χαμηλό αποτύπωμα σε σχέση με το αυτοκίνητο, άρα το διοξείδιο του άνθρακα που εκλείεται είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα. Μια άλλη θέση που έχουμε είναι ότι δευτερευόντως θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, όπως είπα, ο σιδηρόδρομος, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που γνωρίζουμε όλοι ότι και σε κακή κατάσταση βρίσκονται, αλλά και τώρα με την επιδημία και τον κορονοϊό αναδείχθηκε η έλλειψη του αρκετού αριθμού οχημάτων ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άνετα οι πολίτες. Αυτές οι αλλαγές λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχουν και άλλες επιπτώσεις. Δηλαδή, η κατάργηση της παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο δυστυχώς και αυτό δεν γίνεται ορθά. Και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτον, έχει δώσει η κυβέρνηση σχεδόν το 100% της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ξέρετε, υπάρχουν και αυτό που λέμε οι ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες δυστυχώς όμως δεν βρίσκουν πρόσδοφο έδαφος. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με το περιβάλλον. Εάν υπήρχαν ενεργειακές κοινότητες, σκεφτείτε λοιπόν σε ένα μικρό δήμο όπου ο Χασάπης, ο Μπακάλης, μια μικρή βιοτεχνία έχει τουλάχιστον το 30% των εξόδων του, τα χρησιμοποιεί για να πληρώσει το ρεύμα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια ενεργειακή κοινότητα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και τα νοικοκυριά που βρίσκονταν γύρω από αυτές τις δραστηριότητες, μπορούσαν να παράγουν το δικό τους ρεύμα, αυτομάτως αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια θα εξέλιπε. Άρα καλό είναι να έχουμε τις μεγάλες επενδύσεις, αλλά πρέπει τουλάχιστον το 50% να κατευθύνεται και προς τις τάξεις εκείνες, τις παραγωγικές, που είναι οικογενειακές, μικρές, μικρομεσαίες. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανεμογεννήτριες δεν μπορεί να σημαίνουν καταστροφή της βιοποικιλότητας, καταστροφή των δασών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάθε φορά που καταστρέφουμε δάσος, που καίγεται δάσος, έχουμε το άλλο φαινόμενο των πλημμυρών, των καταστροφών λοιπόν των περιουσιών των κατοίκων. Άρα και αυτά είναι μέτρα τα οποία πρέπει να αποφεύγουμε.
Τα επόμενα λοιπόν χρόνια πραγματικά θα υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για την Ελλάδα, και ξέρετε γιατί το λέω για την Ελλάδα, γιατί θα εφαρμοστεί πολύ και η αρχή της κυκλικής οικονομίας, που σημαίνει ότι αντί να εισάγουμε πρώτες ύλες που δεν έχουμε, θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δευτερογενή υλικά από τα απορρίμματα. Αυτό είναι μια άλλη στρεβλή διαχείριση που πάει να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή να προωθήσει την καύση που δεν χρηματοδοτείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας επιβάλλει πρόστιμα γι' αυτό, αντί να ακολουθήσουμε την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και να επιχορηγήσουμε την παραγωγική τάξη εκείνη η οποία θέλει να στραφεί στην αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών. Μία άλλη οικονομία, την οποία εμείς στηρίζουμε και θεωρούμε ότι και αυτή συμβάλλει στην βελτίωση του κλίματος παγκοσμίως. Κύριε Πολιτόπουλη, θεωρείτε ότι δεν είναι πολύ ενεργοί οι πολίτες, δεν είναι πολύ ενημερωμένοι οι πολίτες, ή ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα δεν είχαν εστιάσει στην ενημέρωση στον τομέα αυτό? Κοιτάξτε, η συμμετοχή του πολίτη πρέπει να υπάρχει. Η συμμετοχή του πολίτη πρέπει να υπάρχει και τίποτα από αυτά που περιέγραψα πριν δεν μπορεί να γίνει χωρίς συμμετοχή της κοινωνίας. Για να υπάρχει όμως συμμετοχή της κοινωνίας, πρέπει να νιώσει η κοινωνία ότι το κράτος τη φροντίζει, μέσα εισαγωγικά να το πω. Άρα, εάν νιώσει ότι τη φροντίζει, και η κοινωνία θα φροντίσει τις πρωτοβουλίες του κράτους. Αυτό λοιπόν είναι αλληλένδετο. Γι' αυτό στην αρχή σας είπα ότι είναι τρεις οι πυλώνες: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Δεν μπορεί να ευλογούμε τα γένια μας σαν κυβέρνηση, να ευλογούμε τους φίλους μας και να αμελούμε την κοινωνία. Αυτό είναι καταστροφικό. Δεν μπορείς να πετύχεις πολύ καλά αποτελέσματα αν δεν έχεις το πλάι σου και την κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο ότι είναι ενημερωμένη ή όχι η κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να δει ότι η πολιτεία είναι δίπλα της. Και δυστυχώς τα περισσότερα πράγματα δεν το βλέπει. Άρα απαιτείται η ενεργοποίηση της κοινωνίας μέσω των δράσεων όμως της πολιτείας, και όχι να χρησιμοποιούμε τον πολίτη, αν θέλετε, για να ικανοποιήσουμε τις δικές μας ανάγκες ή των φίλων της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό είναι που δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα. Μιας και μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος, κύριε Πολιτόπουλε, οι πολίτες δεν γνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις καν τα βασικά, όπως το πώς κάνουμε ανακύκλωση. Δυστυχώς δεν είναι γνωστό ότι τα πλαστικά με υπολείμματα απορριπαντικών ή τροφίμων καταλήγουν στα απλά σκουπίδια, στα κοινά και όχι στην ανακύκλωση τελικά. Δηλαδή, ουσιαστικά ίσως προσπαθούν και οι ίδιοι να βοηθήσουν, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση στον τομέα αυτό. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, έχετε δίκιο. Σας είπα όμως ότι η ενημέρωση θα έχει αποτελέσματα εάν ο πολίτης δει και κάποιο όφελος στην τσέπη του. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οπότε αυτό πρέπει να είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της πολιτείας να ενεργοποιήσει και τους πολίτες. Τι θέλω να πω με αυτό? Τα απορρίμματα όταν συλλέγονται και γίνεται διαλογή με ορθό τρόπο, και περνάω λίγο στη φάση της κυκλικής οικονομίας που έλεγα πριν, μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Εάν λοιπόν ένας δήμος καταφέρνει και ανακυκλώνει ένα μεγάλο ποσοστό από τα απορρίμματά του και τα διαθέτει στην αγορά, θα έχει έσοδα. Εάν αυτά τα έσοδα λοιπόν του μείωναν τα έξοδα, θα μπορούσε κάλλιστα να μειώσει τα δημοτικά τέλη. Τότε λοιπόν, μειώντας τα δημοτικά τέλη, θα μπορούσε να πει στον πολίτη: σε παρακαλώ, κάνω αυτή τη διαδικασία, να συμμετάσχεις και εσύ, γιατί σε αυτή τη διαδικασία θα έχεις και εσύ όφελος. Ξέρω τον πολίτη θα συμμετάσχει. Θα μάθει, θα θέλει να μάθει, γιατί θα δει ότι είναι και ένα όφελος δικό του. Αυτές είναι διαδικασίες λοιπόν που πρέπει να γίνουν από κοινού, πολιτεία, δήμος και πολίτης, ο οποίος όμως δεν πρέπει να νιώθει ότι τον χρησιμοποιεί ο δήμος ή η πολιτεία να συλλέγει τα ανακυκλώσιμα και ο πολίτης να μην βλέπει κανένα όφελος γι' αυτό. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί. Έχουμε προτάσεις για αυτά και πολύ σημαντικές. Ελπίζω, πραγματικά ελπίζω, να καταφέρουμε κάποια στιγμή να γίνουμε
κοινωνεί των προτάσεων αυτών στους πολίτες και να ανοίξουμε ένα διάλογο προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και της πολιτείας, γιατί κακά τα ψέματα, ανοίγεται, και το λέω με πλήρη γνώση αυτό, ανοίγεται ένας τεράστιος δρόμος για την ανάπτυξη της χώρας μας στον τριπλό πλεόνα που σας είπα, περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία, με πάρα πολλούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε για 32, θα έρθουν κι άλλα. Εάν τα σκορπίσουμε και δεν τα αξιοποιήσουμε, θα χάσουμε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ένα ακόμα τρένο που θα περνάει και δεν θα σταματάει σε μας. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πολιτόπουλε. Και εγώ, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή τώρα που επιτρέπεται η μετακινήση θα ξεκινήσω μια περιοδία, λίγα συντόμως θα βρίσκομαι στην Κομωτινή, οπότε θα χαρώ να τα πούμε και ζωντανά. Με μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε φιλοξενούμενο και στο στούντιό μας, επιτρεπώντων των συνθήκων, και να γνωριστούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε. Άνοιξε πλατφόρμα της ΑΕΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις και οι φορολογούμενοι θα έχουν μπροστά τους όλο το καλοκαίρι για την υποβολή της δήλωσής τους. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του ανανεωμένου πλέον εντύπου του Ε1. Ας δούμε τι μας δήλωσε για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος Λογιστών και Φοροτεχνικών του Νομού Ροδόπης, Θεόδωρος Αβάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΕΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις και οι φορολογούμενοι θα έχουν μπροστά τους όλο το καλοκαίρι για την υποβολή της δήλωσής τους. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση του ανανεωμένου έντυπου Ε1. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο για να υποβάλουν τη φετινή φορολογική τους δήλωση έως τις 28 Ιουλίου του 2021. Εφόσον το αποτέλεσμα της εκάθαρσης είναι χρεωστικό και θέλουν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 30 Ιουλίου του 2021 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2022. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φορολογούμενοι που θα εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ μέχρι τις 28 Ιουλίου θα λάβουν έκπτωση φόρου 30%. Ας δούμε τι μας δήλωσε για όλα αυτά ο Πρόεδρος Λογιστών και Φοροτεχνικών του Νομού Ροδόπης, Θεόδωρος Αβάκης. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2021 με πάρα πολλά προβλήματα όμως. Αρκεί να σημειώσω ότι δεν υπάρχουν μάλλον οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων και επίσης πολλά από τα πεδία που αναφέρονται ως προσυμπληρωμένα δεν έχουν ακόμη ταϊστεί, θα λέγαμε, από το σύστημα. Δηλαδή θα έπρεπε οι κωδικοί αυτοί να είναι προσυμπληρωμένοι, αλλά δεν έχουν γίνει οι καταχωρήσεις και οι αναρτήσεις των ποσών αυτών από τις, τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις επιστρεπτές προκαταβολές και τις αποζημιώσεις του σκοπού, όσο και από διάφορους άλλους οργανισμούς. Πάντως στη διαδικασία κυλά αργά. Εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε ζητήσει ήδη την παράταση των δηλώσεων μέχρι 31 του 2021, δεδομένου ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας αδειών και τον οποίο θα πρέπει να τηρήσουμε εμείς σαν γραφή, γιατί οι συνεργάτες μας όλοι έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή τον 1,5 χρόνο περίπου που έχει αρχίσει η υγειονομική κρίση, και να θυμίσω και στους τηλεθεατές ότι οι λογιστές όλο αυτό το διάστημα έχουν περιβάλει αυτόν, έχουν σταθεί δίπλα στον κάθε επιχειρηματία, δίπλα στο ελληνικό κράτος, και όλες οι οικονομικές ενισχύσεις, όλα τα οικονομικά προγράμματα έχουν περάσει μέσα στα γραφεία μας χωρίς πολλές φορές να έχουμε λάβει αμοιβή. Οι αλλαγές στο φορολογικό δηλώσεων και η ιδιαίτερη σημασία που πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι είναι στα τεκμήρια, καθώς κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων ωφελούνται από τη μη επιβολή τεκμηρίων. Για παράδειγμα, ένας ο οποίος είχε επιχείρησή του ήταν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει βγει έστω και μια μέρα σε αναστολή, αυτοί εξαιρούν τεκμηρίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθούν στους συνεργάτες, συναδέλφους, λογιστές, ώστε να συμπληρώσουν την φορολογική δήλωση ορθά και να μην έχουν στο μέλλον προβλήματα.
Τα τελευταία φυτά παραδοσιακών ποικιλιών μοίρασαν το πρωί της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Κομωτινής στους πολίτες για τους σπόρους που έχουν αλλά και τους νέους που βρίσκουν από παραδοσιακές ποικιλίες με στόχο τη διάσωσή τους καθώς και τη διανομή που υλοποιούν κάθε χρόνο, μίλησαν τα μέλη της ομάδας των σπορητών. Ας δούμε τι είπαν στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Τα φυτά παραδοσιακών ποικιλιών, ντόπιων και από όλη την Ελλάδα που περίσεψαν από τις τελευταίες διανομές που έγιναν σε συγκεκριμένους χώρους και κατόπιν ραντεβού για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός, μοιράστηκαν το πρωί της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες για τις ποικιλίες αλλά και για τον λόγο που γίνονται οι διανομές αυτές έδωσε ο υπεύθυνος της ομάδας των σπορητών, Νικόλαος Δομπάζης. Είμαστε οι σπορείτες Ροδόπης. Εδώ και 20 χρόνια, αυτή είναι η 20η εκδήλωση, 20η χρονιά που μοιράζουμε φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες. Το κάνουμε για να διασώσουμε και να διαδώσουμε τους σπόρους με τους οποίους μεγάλωσαν οι παππούδες μας και για να τρώμε και εμείς την τροφή που έτρωγαν οι παππούδες μας. Γιατί όλοι οι άλλοι σπόροι έρχονται απ' έξω και δεν τις είχαν στο πιάτο τους την τροφή που παρήγαγαν από αυτούς τους σπόρους οι παππούδες μας. Δεν είναι ακριβώς, όχι, δεν είναι μεταλλαγμένοι. Μεταλλαγμένοι απαγορεύονται στην Ελλάδα. Είναι υβρίδια, τα οποία σαν στόχο έχουν τη μεγάλη απόδοση και όχι τη γεύση και τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να έχει μέσα ο καρπός που θα φάμε. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μία μεγάλη εκδήλωση τον Απρίλιο. Σαν ομάδα παράγουμε φυτά. Ταυτόχρονα δίνουμε σπόρους στα σχολεία. Παράγουν και τα σχολεία φυτά. Μαθαίνουν οι μαθητές από πολύ μικροί, από τα νηπιαγωγεία, να σπέρνουν σπόρους και να μεγαλώνουν τα φυτά. Και στη συνέχεια τα μοιράζουν στο σχολείο και ένα μέρος το δίνουν στην ομάδα για να το μοιράσουμε εμείς στους καλλιεργητές. Φέτος και πέρυσι, δυστυχώς λόγω κορονοϊού δεν μπορέσαμε να κάνουμε την εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά εμείς κάναμε φυτά και τα μοιράσαμε με ραντεβού μέσω διαδικτύου, με email, ενημερώσαμε τον κόσμο, μας στέλνανε μηνύματα και είχαμε ένα κεντρικό μέρος στο οποίο πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε τα φυτά που είχε ζητήσει. Σήμερα μοιράζουμε τα λίγα φυτά που μας μείνανε. Βγήκαμε στην πλατεία τα τελευταία φυτά να τα μοιράσουμε στον κόσμο για να μην πάνε χαμένα κι αυτά και να πιάσουν τόπο, να τα σπείρουν στους κήπους τους, να φάνε τους καρπούς, οι οποίοι είναι και γευστικοί, αλλά είναι και γεμάτοι με θρεπτικά συστατικά. Εχθές ήμασταν στην Ξάνθη, μοιράσαμε και εκεί φυτά. Είχαν μία εκδήλωση για τα αιωλικά πάρκα και μοιράσαμε και εκεί. Ευχαριστώ. Σε αυτή την ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι? Η ομάδα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει εθελοντικά να προσφέρει δουλειά μπορούν να έρθουν στην ομάδα μας, να γίνουν μέλη. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος? Μπορεί να μας βρει στο Facebook Σπορείτες Ροδόπης και στη συνέχεια να επικοινωνήσει μαζί μας και να βρεθούμε στο κτήμα στο οποίο παράγουμε τα φυτά μας και εκεί παράγουμε και πολλούς σπόρους τους οποίους τους πακετάρουμε και στη συνέχεια μέσω διαδικτύου τους μοιράζουμε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κομωτινή. Στόχος μας είναι η αυτάρκεια, τόνισε το μέλος των σπορητών Σούλα Δραγουμάνη, που σημείωσε ότι είναι σημαντική η κίνηση αυτή, ακόμη και για άτομα που δεν έχουν δικό τους χώρο. Φέτος μοιράσαμε ήδη το Μάιο τα φυτά και τώρα δίνουμε τα τελευταία μας. Όποιος έχει κάποια κενά στον μπαξέ του ή θέλει να δοκιμάσει πώς είναι οι παραδοσιακές ποικιλίες, μπορεί να έρθει. Είμαστε στην πλατεία και τα μοιράζουμε δωρεάν. Θέλω να πω ότι το να βάζουμε τα δικά μας φυτά είναι σημαντικό γιατί είμαστε στο στόχο προς την αυτάρκεια. Να παράγουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι ένα έστω μικρό μέρος της τροφής μας και να ξέρουμε ότι είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα, από λιπάσματα, αλλά και να καλλιεργήσουμε το χώμα και τη γη. Είναι πολύ σημαντική κίνηση, ακόμα και άτομα που δεν έχουν κήπο ή πρόσβαση σε χώρο εκτός πόλης μπορούν να βάλουν σε μια μεγάλη ζαρντινιέρα, σε μια μεγάλη γλάστρα ένα ντοματάκι και να το βλέπουν μέρα με τη μέρα να βγάζει τα λουδάκια, να καρπίζει. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Θα χαρούμε
πολύ αν κάποιοι συμπολίτες μας έρθουν και χαρούν με τη διαδικασία αυτή και γίνουν μέλος της ομάδας μας. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομοτηνής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.